Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πόσοι από εσάς γνωρίζετε τα Google Ads. Ξέρω, είστε πολλοί που τα γνωρίζετε και πάρα πολλοί αυτοί που δεν τα γνωρίζετε και όμως τα συναντάτε καθημερινά μπροστά σας. Λέγοντας λοιπόν Google Ads, εννοούμε τις διαφημίσεις που εμφανίζει η Google σε όλους τους χρήστες που αναζητούν προϊόντα ή το οτιδήποτε αναζητούν στις μηχανές αναζήτησης της Google. Και εδώ είναι η ευκαιρία κάθε επιχείρησης να εμφανιστεί στην αναζήτηση που κάνει ο χρήστης. Να εμφανιστεί επιπληρωμή. Πληρώνει και εμφανίζεται τη στιγμή που τον ζητάει. Αυτό θα δούμε. Αυτό είναι το Google Ads. Μαγικό, δυνατό, απαραίτητο εργαλείο. Μιλάω για Google Ads και σας έχω το Facebook. Μισό λεπτάκι να μπω στα Google Ads. Λοιπόν, πώς εμφανίζονται οι διαφημίσεις μου? Για να εμφανιστούν οι διαφημίσεις μου θα πρέπει να πάω και να περάσω κάποιες λέξεις κλειδιά. Δηλαδή, αν ψάχνω καπέλα θα γράψω τη λέξη κλειδί καπέλα. Άρα κάποιος που θα πατήσει και θα αναζητήσει καπέλα θα εμφανιστώ εγώ. Σας το λέω πάρα πολύ γενικά. Αν ψάξω μπαστούνια θα γράψω τη λέξη μπαστούνια και θα εμφανιστώ πάλι εγώ, οι κατσούνες μου δηλαδή. Έτσι λειτουργεί, τόσο απλά. Ό,τι λέξη δηλώσω στον όρο αναζήτησης θα έρθει και θα εμφανιστεί διαφήμισή μου όταν με αναζητήσει ο χρήστης. Θα μου πεις θα εμφανίζομαι πάντα? Όχι, δεν θα εμφανίζεσαι πάντα, θα εμφανίζεσαι όταν η Google σου επιτρέπει με βάση την προσφορά που έχεις κάνει αλλά και το σκορ της διαφήμισής σου. Και φυσικά μην ξεχάσω να σας πω ότι πέρα από τη μηχανή αναζήτησης υπάρχει δυνατότητα να εμφανίσουμε και διαφορετικά μπανεράκια σε ιστότοπους οι οποίοι θεματικά ίσως ταιριάζουν με το αντικείμενό μου. Δηλαδή εφόσον ανέφερα πριν καπέλα, αν τα καπέλα μου είναι γυναικεία μπορώ να πάω και να εστιάσω σε blogs και site τα οποία μιλούν για την γυναικεία μόδα. Και εκεί να εμφανίζονται τα μπανεράκια μου χωρίς καν να με αναζητήσει ο χρήστης. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικά εργαλεία και τα δύο και το καθένα πετυχαίνει το σκοπό του. Η πραγματοποίηση μιας επιτυχημένης καμπάνια του AdWords είναι μια συνεχής διαδικασία. Δεν έχει ποτέ σταματημό. Φτιάχνω μια καμπάνια, την παρακολουθώ, μετράω τα αποτελέσματά της και συνεχώς την προσπαθώ να τη βελτιώσω, κάνω βελτιστοποίηση της καμπάνιας μου έτσι ώστε συνεχώς να είμαι εντός των στόχων μου και φυσικά να εισπράττω. Στις διαφημίσεις που μπορώ να φτιάξω μου δίνει πλέον η Google μια μεγάλη ευρεία γκάμα εργαλείων που μπορώ να χρησιμοποιήσω και μου τα ονομάζει ως επεκτάσεις διαφημίσεων. Επεκτάσεις διαφημίσεων για να μην ξεχάσω καμία, μπορεί να είναι επεκτάσεις κλήσεων, επεκτάσεις τοποθεσίας, κριτικής, συνδέσμων ιστοτόπου, μηνυμάτων, προώθησης, αυτόματες επεκτάσεις, επεκτάσεις τιμών, μπορεί να έχει ένα σωρό και συνεχώς αυτό αυξάνεται. Μέρα με τη μέρα αυξάνονται οι επεκτάσεις και όλα αυτά τα χρησιμοποιώ εγώ υπέρ μου, εγώ διαφημιζόμενος, έτσι. Αποτελέσματα λοιπόν με τη χρήση των επεκτάσεων είναι 4 φορές μεγαλύτερος χώρος διαφημίσεων στην κορυφή της σελίδας και θα σας το εξηγήσω. Όταν κάνω μια διαφήμιση αναζήτησης έχω περιορισμένους χαρακτήρες στην επικεφαλίδα μου και περιορισμένους χαρακτήρες στην περιγραφή μου. Όταν κερδίσω και εμφανίσω επέκταση, ο χώρος που καταλαμβάνω στην εμφάνισή μου είναι πολύ μεγαλύτερος και κυρίως από τους άλλους διαφημιζόμενους. Βέβαια, η επέκταση, να ξέρετε, η επέκταση διαφημίσεων λειτουργεί ως επιβράβευση από την Google. Δεν την εμφανίζει πάντα, την εμφανίζει όταν το CTR μας, όταν το score μας είναι υψηλό. Τότε μας επιβραβεύει η Google και λέει ότι εσύ έχεις μια πολύ καλή διαφήμιση με βάση το ερώτημα που έχεις. Μάλλον θα το θέσω αλλιώς. Μας λέει η Google ότι εσύ έχεις πολύ καλύτερη απάντηση γιατί έτσι το αντιλαμβάνεται στο ερώτημα του χρήστη, άρα θα δείξω τη διαφήμισή σου και θα δείξω και τις επιλογές, τις επεκτάσεις τις οποίες εσύ μου προτείνεις για αυτή τη διαφήμιση. Αυξήστε την αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων 10%. 10% περισσότερα κλικ.
Έτσι μιλάμε για χιλιάδες εμφανίσεις και ελάχιστα κλικ. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τις επεκτάσεις, αυτό το ποσοστό αυξάνεται των κλήσεων, των κλικ. Ενίσχυση των μετατροπών σας. Φυσικότατα, αν έχουμε πώληση είναι μία μετατροπή, αν είναι να μπει στο site είναι μία δεύτερη μετατροπή. Άρα, περισσότερα κλικ, περισσότερες πιθανότητες μετατροπής και περισσότερες μετατροπές βασικά. Βελτίωση της καταχώρησής σας των χαρτών της Google, χρήση τοποθεσίας. Έχω ένα κατάστημα εδώ στο Ηράκλειο, ένα κατάστημα στην Αθήνα, ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Ο χρήστης που με αναζητάει, αν έχω βάλει τοποθεσίες στην Google, θα εμφανιστεί η κοντινότερη του τοποθεσία. Πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι σχεδιάζοντας μια καμπάνια έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε ποιες μέρες, ποιες ώρες θέλουμε να εμφανίζονται οι διαφημίσεις μας και οι επεκτάσεις μας. Αυτό σημαίνει ότι όταν μιλάμε για επέκταση σε χάρτη με οδηγίες για το πώς θα έρθει κάποιος στο κατάστημά μας, θα το βάλουμε να εμφανίζεται όταν το κατάστημά μας είναι ανοιχτό. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχουμε μία προσφορά, έτσι, Black Friday, μπορώ να φτιάξω μία καμπάνια η οποία θα τρέξει μόνο για το Black Friday ή το διάστημα το οποίο θα του ορίσω. Αν μιλάμε για Happy Hour, μπορούμε να βάλουμε διαφήμιση τη συγκεκριμένη στιγμή. Είναι εργαλεία τα οποία είναι χρήσιμα για εμάς που σχεδιάζουμε τέτοιες καμπάνιες. Για να εμφανιστεί λοιπόν η διαφήμιση μας, γιατί πάει και φτιάξαμε. Πείτε λοιπόν ότι έχουμε φτιάξει το λογαριασμό μας, την καμπάνια μας, τις διαφημίσεις μας, είναι όλα έτοιμα και η διαφήμιση μας δεν εμφανίζεται. Πώς επιλέγει η Google τι θα εμφανίσει? Κάνει μία αξιολόγηση της διαφήμισης μας σε σχέση με τον όρο αναζήτησης του χρήστη και πάει και μας εμφανίζει ή όχι. Όταν υπάρχει ιστορικό, αρχίζει και υπολογίζει το CTR, ουσιαστικά πόσα κλικ λαμβάνουμε με βάση τις εμφανίσεις. Όσο υψηλότερο είναι, τόσο πιθανότερο είναι να μας εμφανίσει. Και φυσικά, όσο υψηλότερο είναι το CTR, η βαθμολογία μας, θα το λέω έτσι για να είναι πιο κατανοητό, τόσο χαμηλότερο είναι το κόστος που θα πληρώσω για την εμφάνισή μου. Γιατί μπορεί εγώ να πληρώνω λιγότερα επειδή η Google με συσχετίζει ως σωστή απάντηση στο ερώτημα του χρήστη. Σε αυτή την κατάταξη, βασικό συστατικό της επιτυχίας σαφώς είναι οι λέξεις κλειδιά και τι στοίχηση θα έχω, αν θα είναι ανοιχτή, κλειστή, έτσι, ή με περιορισμούς. Σαφώς έχει να κάνει και το αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα που έχω πετύχει με το ιστορικό μου, πόσες εμφανίσεις, πόσα κλικ, αλλά και το πόσο καλά είναι φτιαγμένο με τα κενά μου, με τα κόμματά μου, με τις τελείες μου, έτσι, με τις επεκτάσεις μηνυμάτων, αυτό το τελικό αποτέλεσμα που θα φτάσει στο χρήστη. Αυτά όλα τα υπολογίζει Google και ορίζει αν εμείς θα εμφανιστούμε ή δεν θα εμφανιστούμε ποτέ. Τα λέω πάρα πολύ ονειρικά ότι εμφανίζει την πιο σωστή απάντηση στο ερώτημα του χρήστη. Υπολογίζει σαφώς και τα μετρητά τα οποία θα δώσουμε. Τα μετρητά, εντάξει, μετρητά δεν υφίσταται. Τα χρήματα τα οποία θα δαπανίσουμε. Παράγοντας που επηρεάζει τη βαθμολογία είναι το πόσο υψηλό θα πληρώσουμε το κλικ ή τον τρόπο τέλος πάντων που έχουμε επιλέξει να κάνουμε την καμπάνια μας. Όσο υψηλότερο είναι, τόσο καλύτερη βαθμολογία θα έχω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν εγώ ορίσω ότι θέλω 1 ευρώ να μου τρώει στο κλικ, ότι θα μου τρώει 1 ευρώ, γιατί αν έχω καλύτερη βαθμολογία θα μου τρώει λιγότερο. Έτσι, μου τρώει τόσο όσο χρειάζεται για να εμφανιστώ πάνω από τον προηγούμενο, από την προηγούμενη προσφορά δημοπρασίας που έχει γίνει από κάποιο ανταγωνιστή μου. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα να μπορώ να πληρώνω όχι με το κλικ αλλά με τις εμφανίσεις. Αυτό έχει να κάνει με τι θέλω να πετύχω από την καμπάνια μου.
ερωτήματα του τύπου για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσω Google Ads, δεν μπορώ να τα δεχτώ. Οι απαντήσεις είναι ξεκάθαρες και βοηθούν την επιβίωσή σας αν μιλάμε για επιχείρηση. Θα επιλέξετε να τα χρησιμοποιήσετε για τους εξής λόγους. Πρώτον, αυξάνετε το πελατολόγιο σας. Σας μαθαίνει κόσμος ο οποίος δεν σας γνώριζε. Δεύτερον, εμφανίζεστε τη στιγμή που κάποιος αναζητάει τα προϊόντα σας ή τις υπηρεσίες σας. Και τρίτον, γεωγραφικά πλέον αυξάνετε τα όρια σας. Στοχεύετε όχι μόνο τοπικά, αλλά πανελλαδικά ή παγκόσμια ή δεν ξέρω κι εγώ πώς αλλιώς μπορεί να σας συμφέρει να το κάνετε. Θέλετε κι άλλα? Σας έχω πείσει τώρα, το ξέρω, είμαι σίγουρος. Πάμε να δούμε τώρα τι απαιτείται για να φτιάξουμε ένα λογαριασμό. Αρχικά, όπως είδαμε και σε προηγούμενο βίντεο στα Analytics, πάλι υπάρχουν τρία επίπεδα. Πρώτον, ο λογαριασμός. Ένα Gmail για να δημιουργήσω έναν λογαριασμό στα Google Ads. Δεύτερον, η διαφημιστική καμπάνια. Κάθε καμπάνια μας είναι και ένας στόχος. Δεν μπορώ να ορίσω πολλούς στόχους σε μια καμπάνια. Έτσι, ποιος είναι ο στόχος μου? Να με μάθει κόσμος, να πουλήσω. Θα το ορίσω σε μια καμπάνια. Και φυσικά, η ομάδα διαφημίσεων. Πού απευθύνεται? Απευθύνεται η διαφήμιση μου η συγκεκριμένη σε γονείς. Οι άλλοι σε άντρες, οι άλλοι σε ανήπαντρους, οι άλλοι σε παντρεμένους. Έτσι, άρα έχουμε το λογαριασμό, όπου είναι η επιχείρησή μου, η καμπάνια που θέλω να πουλήσω δηλαδή, ο στόχος μου, ας υποθέσουμε ότι θέλω να πουλήσω, και η ομάδα διαφημίσεων, θέλω να πουλήσω σε άντρες, θέλω να πουλήσω σε γυναίκες, θέλω να πουλήσω σε γονείς. Ωραίος είμαι. Φτου. Τι? Δεν τελειώσαμε? Δεν τελειώσαμε. Πώς να τελειώσουμε αν δεν σας πω ότι πρέπει να κάνετε την εγγραφή σας. Κάντε την εγγραφή σας, γιατί έρχονται και άλλα βιντεάκια σχετικά με τη δουλειά μου, με έξυπνα tips για το πώς θα χρησιμοποιήσετε τα κοινωνικά δίκτυα. Τώρα νομίζω ότι έφτασε το βίντεο στο τέλος του. Γεια σας.